Θα συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Βεργίνα. Ακριβώς, να μιλήσει για αυτό το μοναδικό υπερθέαμα, Χριστούγεννα υπερθέαμα σε μια περιοχή. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι συνδεόμαστε με περιοχές εκτός Κρήτης μέσα στην εκπομπή μας προκειμένου να ανταλλάσσουμε ιδέες, να ανταλλάσσουμε ευχές, να ανταλλάσσουμε ρεπορτάζ σε πολλές περιπτώσεις και βέβαια να βλέπουμε και πώς αντιλαμβάνονται την περίοδο διαφορετικοί τόποι. Την καλησπέρα μας, αντιδήμαρχε. Καλησπέρα, δεν ξέρω να με ακούτε. Σας ακούμε και σας βλέπουμε. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Καλό μήνα, βέβαια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλό μήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Δυστυχώς, εδώ τώρα μας τα χαλάει λίγο καιρό και θα έρθει πάλι να βρέχει. Οπότε θα αναγκαστώ να βρω ένα σημείο στο οποίο δεν θα βρέχει. Βέβαια, έχουμε και τη βροχή, αλήθεια είναι. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, ζωντανές συνδέσεις κάνουμε. Εναλλακτικούς ανθρώπους φιλοξενούμε και ευέλικτους σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και αν είναι αυτοδιοικητικοί. Οπότε έπιασε το ψηλόβροχο και λέει ο άνθρωπος, κάτσε να βρω ένα δέντρο, να μείνω από κάτω. Το βρήκαμε το δέντρο! Άρχισε να βρέχει. Το βρήκαμε. Μπήκα σε ένα σπιτάκι, μπήκα στο ζαχαροπλαστείο των ξωτικών. Ωραία, ωραία, τέλεια. Θα φύγετε και με δώρα μετά από εκεί. Λοιπόν. Θα σας ανοίξω την κάμερα να βλέπετε λίγο. Εμείς εδώ ετοιμαζόμαστε τώρα στο Δήμο της Χίου. Εδώ βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία. Έχουμε στολίσει το δέντρο και σιγά σιγά τις τελευταίες μέρες στολίζονται διάφορα εδώ πέρα φωτεινά στολίδια, τα οποία έτσι θα υπάρχουν και θα στολίζουν την πλατεία όλο το μήνα, για να μπορεί να έρχεται ο κόσμος να βγάζει φωτογραφίες, τα παιδιά κτλ. Παράλληλα στείνεται το χριστουγεννιάτικο χωριό που στείνουμε κάθε χρόνο εδώ. Έχει το ζαχαροπλαστείο του Ξωτικών, το ταχυδρομείο του Αγίου Βασίλη, φυσικά υπάρχει η Φάτνη από εδώ, και διάφορα σπετάκια, η Κίσκη, που θα γίνονται διάφορα δρόμενα, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά και ψυχολογικά προγράμματα για τα μικρά παιδιά. Και όλα αυτά ξεκινούν στις 8 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και την παραμονή της πρωτοχρονιάς, με αποκορύφωμα το έθιμο που έχουμε εμείς εδώ το τοπικό, τα αγιοβασιλιάτικα βαποράκια. Αντιδήμαρχε, η ενεργειακή κρίση πόσο επηρέασε τον στολισμό εκεί στην καρδιά της περιοχής σας και περιμετρικά βέβαια και σε άλλες περιοχές? Πάρα πολύ έχει επηρεάσει. Εντάξει, μιλάμε πια για στολίδια μόνο LED, έτσι, φωτισμό LED. Έχουμε περιορίσει και τις ποσότητες σίγουρα, αλλά και τις ώρες που παραμένουν αναμένα. Και σίγουρα και το διάστημα. Δηλαδή, παλαιότερα στολίζαμε πολύ νωρίτερα την πόλη. Τώρα έχουμε στολίσει την πλατεία, την κεντρική πλατεία του νησιού, όπου και θα ξεκινήσουν, θα είναι η αφετηρία των εκδηλώσεων. Στους περισσότερους, ας πούμε, δρόμους της πόλης έχει περιοριστεί πάρα πολύ ο στολισμός. Βέβαια, τις ημέρες των Χριστουγέννων και όσο περνάνε οι μέρες, τα λαμπάκια θα ανάβουν έτσι λίγο περισσότερο, να δώσουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Και έτσι με ένα χαμόγελο, ειδικά στα μικρά παιδιά. Μάλιστα, τι να πούμε, να ευχηθούμε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, με το καλό να τα ξαναπούμε, ισχυρό το δέσιμο ανάμεσα στην Κρήτη και στη Χίο, αυτό λαμβάνουμε και αυτό πάρα πολύ. Παίρνουμε τα μηνύματα των τηλεθεατών μας. Έχετε και κριτικούς βέβαια, κριτικής καταγωγής εκεί μόνιμους κατοίκους. Πάρα πολύ ισχυροί δεσμοί πράγματι. Εμένα από την Κρήτη είναι και ο κουμπάρος μου εδώ μεταξύ, ο οποίος μένει εδώ στη Χίο. Έχει ο μπαμπάς του που μένει και έχει παντρευτεί εδώ. Είδατε, βέβαια. Έχουμε κριτικούς συλλόγους εδώ. Είμαστε κι εμείς ένα νησί που, όπως και η Κρήτη νομίζω, που παραμένει έτσι αυθεντικό, νησιά που είναι ζωντανά όλο το χρόνο. Ακριβώς. Εντάξει, η Κρήτη είναι ένα πολύ μεγάλο νησί. Εμείς είμαστε μικρότερο, αλλά πάλι με την ίδια φιλοσοφία, την ίδια νοοτροπία. Ακριβώς. Ένα νησί που δεν κλείνει ποτέ, δεν κατεβάζει ρολά, δεν γνωρίζει τουριστικές περιόδους και όλο το χρόνο τα πάντα είναι ανοιχτά εδώ. Και υπέροχα. Κάθε εποχή του χρόνου είναι εντελώς διαφορετική. Είναι ξεχωριστή, ακριβώς. Αντιδήμαρχε. Πραγματικά αξίζει τον κόπο επίσκεψη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Και εγώ σας ευχαριστώ.